Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες τρέχει η κυβέρνηση μπαίνοντας σε μια ακόμα κρίσιμη εβδομάδα, τη στιγμή που ο χρηματοδοτικός κλειός σφίγγει ολοένα και περισσότερο. Τα όσα βγήκαν πριν από λίγη ώρα από την συνεδρίαση του Eurogroup αφήνουν μια ακτίδα αισιοδοξίας. Τον κύριο Βαρουφάκη απέντησα ήδη και πριν τη συνάντηση του Eurogroup σήμερα, λέγοντάς του ότι η επιστολή αυτή θα πρέπει να αποσταλεί προς τους θεσμούς για τον λόγο ότι όλο αυτό το ευρύ φάσμα των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να το εξετάσουμε εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των προσπαθειών. Εμείς το χαιρετίζουμε βέβαια. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι θεσμοί, γιατί είναι πολύ ευρύ το φάσμα των μεταρρυθμίσεων που προτείνεται. Τώρα, διαδικαστικά μιλώντας, για να καταλάβετε, το πρώτο βήμα είναι να φτάσουμε το συντομότερο δυνατόν σε μια συμφωνία επί του συνόλου των θεμάτων. Στο μέγιστο δυνατό βαθμό πρέπει το πρόγραμμα που ήδη είναι σε εφαρμογή να τηρηθεί, από εκεί και πέρα να συνδυαστούν και οι νέες μεταρρυθμίσεις και να είμαστε στα πλαίσια τα προδιαγραμμένα δημοσιονομικά μιλώντας. Σίγουρα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία για τι πρέπει να κάνουμε και τι προσδοκούμε από την ελληνική κυβέρνηση να κάνει τους επόμενους μήνες. Και στη συνέχεια, ποια θα είναι η καθήλυνη εφαρμογή? Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Προφανώς, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν προκαταβολές, αν δεν υπάρξει η συμφωνία και αν δεν υπάρξει καθήλυνη εφαρμογή. Ένα παράθυρο αφήνω. Αν υπάρξει συμφωνία επί του όλου ζητήματος και πλέον ξεκινήσει δραστικά και ουσιαστικά η καθήλυνη εφαρμογή από την πλευρά μου, θα είμαι ανοιχτός να εξετάσω μια διαίρεση σε δύο επιμέρους μέρη της εκταμίευσης, κάτι που έχει ήδη ξαναγίνει. Οι εξελίξεις λοιπόν φαίνεται ότι οριστικοποιούνται μέσα σε αυτή την εβδομάδα, με πάρα πολλά να είναι εκείνα που κρίνονται. Να δούμε πώς θα κλειδώσει αυτή, αν υπάρχει οριστική συμφωνία, και να καλησπερίσουμε. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον κύριο Γιάννη Τασιόπουλο, αλλά και τον Θανάση Τσαμούλη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Τασιόπουλο, να ξεκινήσουμε με εσάς, γιατί φαίνεται ότι ανάβει το πράσινο φως, ότι υπάρχει μια ακτίδα αισιοδοξίας, αν και είναι ακόμα αρκετά εκείνα τα ζητήματα που πρέπει να καθοριστούν. Οι Ευρωπαίοι μας ζητούν συγκεκριμένα πράγματα και μέχρι τώρα εκείνο που έχουμε κάνει είναι να χάσουμε, θα έλεγε κανείς, ένα μήνα, ίσως και κάτι περισσότερο, με λίγο πολύ θεωρίες και κόντρες. Το πρόβλημα είναι ότι θα συνεχιστεί το πρόβλημα ρευστότητος. Το πρόβλημα ρευστότητος που αντιμετωπίζει η χώρα. Όπως περιμέναμε και όπως ξέραμε όλοι μέσα από τη δηλώση των τελευταίων ημερών των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπήρξε από την πλευρά τους ένα βήμα πίσω σε σχέση με όσα είχαν υποστηρίξει στο πρόσφατο παρελθόν, από τότε που είχαμε και την απόφαση του Eurogroup της 25ης Φεβρουαρίου. Είναι πολύς δρόμος ακόμα να διανύσουμε, οι λεπτομέρειες είναι πολλές, τα ζητήματα είναι πολλά και ο δρόμος αυτός δεν θα είναι εύκολος για την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι στο τέλος θα υπάρξει μια λύση που θα γλιτώσει τη χώρα από αυτή την ασφυξία ρευστότητας που υπάρχει σήμερα. Γιατί σε αυτή την ασφυξία ρευστότητας, θα έλεγε κανείς, φτάσαμε λίγο πολύ με δημιουργικές ασάφειες, με καταστάσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί στο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει παίξει ένα παιχνίδι με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα το τελευταίο. Το επιχείρημα αυτό σε σχέση με τους έξω δεν μετράει. Δεν μετράει όπως θα περίμενε, όπως είχε υπολογίσει. Το λέω τελείως καλοπροαίρετα. Στο εσωτερικό κέρδισε τις εντυπώσεις, έδειξε ότι είναι σε μια θέση διαπραγμάτευσης σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό ήθελε να υπογραμμίσει, όμως αυτό δεν είχε καμία μα καμία αξία σε σχέση με τα πρακτικά αποτελέσματα για το σημείο το οποίο βρίσκεται η χώρα, στο σημείο 0. Θανάση, έρχομαι σε σένα. Γιατί όλοι εσύ... Τελικά θέλω να ρωτήσω, δεν πριν μου κάνεις ερώτηση το Γιάννη, αν έχει πληροφορηθεί τελικά σήμερα Eurogroup είχαμε ή Eurovision στις Βρυξέλλες? Γιατί καμία απόφαση δεν πήραμε, είδα το σχόλιο που έγραψες. Αλλά από ό,τι κατάλαβα μάλλον περάσαμε το προκριματικό. Το προκριματικό, δηλαδή τι άλλο θα περίμενε κανείς σήμερα? Για να είμαστε τώρα σοβαροί, από την απόφαση αυτή την οποία αν υπήρξε, οι Ευρωπαίοι είπαν κάντε
αυτά που πρέπει για να προχωρήσουμε για να πάρετε τα χρήματα. Περίμενες κάτι διαφορετικό? Κοίταξε, εγώ δεν περίμενα κάτι διαφορετικό και δεν περιμένω κάτι διαφορετικό, διότι ήταν όλα, είναι όλα σαφώς προκαθορισμένα στις 20 Φλεβάρι και οι Ευρωπαίοι σε αυτά τα οποία αποφασίζουν εμένουν. Και αυτή την εντολή έχουν και εκεί οι Υπουργοί Οικονομικών, και αυτοί οι κυβερνήσεις και λαούς οι κυβερνήσεις. Αν μου επιτρέψεις, ακυρώνεται και η πρόβλεψη του Υπουργού Οικονομικών σε σχέση με τις τελευταίες του δηλώσεις, που απέκλειε το ενδεχόμενο να μην συμφωνήσουν μαζί μας με βάση τις μεταρρυθμίσεις που προτείνει. Εδώ θα εξεταστούν αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Και θα προσθεθούν και άλλες. Ήδη προσθέθηκαν άλλες τρεις, γιατί από την πρώτη ανάγνωση, από ό,τι κατάλαβα εγώ, δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Και του είπανε βάλε κι άλλες. Έτσι. Λοιπόν, και σε σχέση με αυτό που αναφέρεσαι, σε σχέση με το σχόλιο που είχαμε και είχα γράψει σήμερα στο Χρήμα Online, το Χρήμα Online είναι, πρέπει να ξεκαθαρίσει ο κύριος Βαρουφάκης σε τι θέλει να υπηρετήσει. Ναι, έγραψα σήμερα ότι άλλο το Eurogroup και άλλο Eurovision. Άλλο οι εντυπώσεις και άλλο η ουσία και άλλο η πραγματικότητα και άλλο οι χρηματοδοτικές ανάγκες. Όχι, Eurovision, αν μου επιτρέψεις αγαπητέ συνάδελφε, επιτρέπονται τα θεαματικά κόλπα, οι πιρουέτες, τα ακροβατικά, τα σκηνικά. Εδώ όμως είναι Eurogroup. Ο κύριος Βαρουφάκης, αν πήγαινε στο Eurovision, ναι, θα μπορούσε να πάρει πρώτο βραβείο. Στο Eurogroup πρέπει να φέρει αποτελέσματα. Αυτά που λέει και αυτά που κάνει, η προσωπικότητα, η πληθωρική που έχει, πρέπει να αναγνωρίσω, δεν έχει φέρει τα αποτελέσματα. Δεν πείθεται κανένας με το στυλ του μόνο. Θέλει επιχειρήματα. Και τα επιχειρήματα δεν έχουν πείσει τους Ευρωπαίους. Θα πει κάποιος, θα σκύψουμε πάλι το κεφάλι. Δεν είναι να σκύψουμε το κεφάλι ή να το έχουμε ψηθεί το κεφάλι. Το παιχνίδι παίζεται με συγκεκριμένους κανόνες. Ή μένει μες στο γήπεδο ή είσαι στην εξέδρα και βλέπεις. Δηλαδή είσαι εθνικά υπερήφανος χωρίς ευρώ. Γιατί αυτό φοβάμαι. Μήπως είμαστε στο ευρώ χωρίς ευρώ στο τέλος. Ναι. Και αυτό θα είναι τραγωδία. Πρέπει να πάρουν μια απόφαση, να προχωρήσουν προς μια κατεύθυνση, να κάνουν τις διαπραγματεύσεις και ποιος δεν θέλει χαλάρωση, ποιος δεν θέλει να φύγει λιτότητα, ποιος δεν θέλει να μην περικοπούν τις συντάξεις. Κανένας δεν είναι αυτός ο οποίος θέλει με τη συγκατάθεσή του να πει στο κυκαιώνα μιας μεγάλης λιτότητας. Ο κόσμος δεν υπέφερε. Έχασε πολλά, έγιναν και λάθος χειρισμοί, αλλά πρέπει να πάμε σε πρακτικά αποτελέσματα. Η χώρα πρέπει να έχει μία συνέχεια και μία κατεύθυνση. Εκτός εάν πούμε δεν μας αρέσει αυτή η κατεύθυνση. Αν δεν μας αρέσει αυτή η κατεύθυνση είναι άλλο ζήτημα. Πρέπει να ξεκαθαρίσει η πορεία της χώρας και πρέπει να φύγει από τα χαρτογράφητα νερά. Τα νερά αυτά είναι πολύ επικίνδυνα. Και εδώ να έχουμε να κάνουμε... Έχει καρχαρίες εκεί. Έχει, όχι μόνο με το δημόσιο, εδώ καταραίει το σύμπαν σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Δεν έχετε καταλάβει ότι έχει γίνει στάση εσωτερική πληρωμών. Ο ένας δεν πληρώνει τον άλλον. Και μην ξεχνάμε και το τι γίνεται και με τις εισαγωγές, έτσι. Ήδη η Εθνική Συνομοσπονδία έχει χτυπήσει ένα απίστευτο καμπανάκι. Όχι, για τις εφημερίδες, για τη εισαγωγή χαρτιού, στο οποίο εμπλέκομαι. Να, ναι. Οι εταιρείες του εξωτερικού μας ζήτησαν τετράμινες προκαταβολές και τρίμινες για την παραγωγή χαρτιού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε λίγο, όσες μακές και να κάνουμε, όσες φωνές και να βάλουμε, εάν δεν λύσουμε το θέμα, θα τους πείσουμε. Μακάρι να τους πείσουμε σε αυτά που λέμε. Αλλά αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί επάπειρο. Η στάση των εσωτερικών πληρωμών, εάν καταρρεύσει, γιατί έχει καταρρεύσει το εσωτερικά στο σύστημα, η αγορά έχει, για να μην λέω βαριές κουβέντες, υπάρχει μια στασιμότητα, κύριε. Μια στασιμότητα η οποία στραγγίζει τα ταμεία και του ιδιωτικού τομέα. Mm-hmm. Φυλάγεται ο κόσμος, ο ένας δεν πληρώνει τον άλλον. Δεν υπάρχουν κανόνες. Πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις αγοράς, σε αυτά που γίνονται. Εάν δεν γίνει αυτό, σε λίγο θα δούμε μπροστά μας πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα τα δούμε. Πάντως, Θανάση, σε σένα ήθελα να έρθω. Γιατί ναι, ουσιαστικά πέρα... Τώρα, επί της ουσίας στο Eurogroup, αυτό που άκουσα εγώ και το οποίο
το οποίο δήλωσαν όλοι, είναι ότι ουσιαστικά έχουμε χάσει χρόνο. Να. Και για μας αυτό έχει διπλή συνέπεια. Από τη μία, ας πούμε, γίνονται όλα αυτά τα οποία περιέγραψε προηγουμένως ο Γιάννης στην αγορά και τα οποία με χαρακτηριστικό τρόπο τα υπέγραψε. Η τρύπα μεγαλώνει, μην ναι, τα προσυπογράφω. Αλλά πέρα από αυτό, ενώ στην Ευρώπη κινούνται οι διαδικασίες προσωπικής χαλάρωσης και υπάρχουν προσδοκίες. Ξεκίνησαν ήδη, κύριε Τσαμπούλη. Ναι, για ανάκαμψη. Τελικά τώρα που θα αρχίσει να βρέχει ευρώ, εμείς μάλλον κρατάμε ομπρέλα τώρα. Αυτό θα μας φέρει χειρότερα. Και αν αυτό γινόταν για την ουσία, θα έλεγα εντάξει. Αξίζει να το παλέψουμε. Όταν όμως γίνεται για τις εντυπώσεις, για το πώς θα λέμε τους θεσμούς, για το πώς θα συνεδριάζουν, για το πώς θα συνεδριάζουν και όλα αυτά. Θανάση, κάνουμε, έχουμε μία ανακοίνωση. Κυνηγώντας το δέντρο, θα χάσουμε το δάσος. Έχουμε μία ανακοίνωση ουσιαστικά από την πλευρά της κυβέρνησης που μιλάει για θεσμούς. Και ουσιαστικά η διαπραγμάτευση πάλι με την Τρόικα θα γίνεται, απλά θα γίνεται στις Βρυξέλλες και όχι στην Αθήνα. Μην γελιόμαστε. Τέλος πάντων, όπως και να τα βαφτίσουμε τα πράγματα, είναι συγκεκριμένα δεδομένα. Κύριε συνάδελφε, ας το δούμε για να μην κάνουμε μηδενική κριτική, ας το δούμε ως θετικό βήμα. Mm-hmm. Το γεγονός ότι θα είναι στις Βρυξέλλες και όχι στην Αθήνα. Θα μου πείτε τι ουσιαστικό αποτέλεσμα ή πρακτικό είναι άλλο πράγμα. Όμως πρέπει να λήξει αυτή η εκκρεμότητα. Η χώρα δεν αντέχει άλλη εκκρεμότητα. Έχουμε δύο φαινόμενα. Η στέρηση εσόδων και εσωτερική πάυση πληρωμών στην αγορά. Αυτό το πράγμα δεν αντέχεται. Η μία μέρα που περνάει κάνει για ένα χρόνο. Όποιος είναι στη μάχη της οικονομίας την καθημερινή, το διαπιστώνει. Το διαπιστώνει. Δεν πρέπει να παραταθεί αυτή η εκκρεμότητα. Πρέπει να τελειώσει η αξιολόγηση. Mm. Να δούμε, να πάμε στο επόμενο Eurogroup και να τελειώσουμε επιτέλους. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στο κενό, να μην ξέρουμε που πηγαίνει η χώρα. Τι πρέπει να κάνει ο κόσμος στη δουλειά του. Σωστά. Τι πρέπει να κάνουν τα δημόσια ταμεία με τα έσοδα. Πρέπει να τελειώσει αυτή η εκκρεμότητα. Η εκκρεμότητα, όπως ξέρετε, γεννά περαιτέρω προβλήματα. Οφείλουν άμεσα να τελειώσουν. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Μπορούμε να βαδίσουμε άλλο. Λενέα είδα. Ουσιαστικά μιλάμε για τα ζητήματα της οικονομίας έτσι όπως αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα. Και πρέπει να πούμε, Θέμη, συνδυάζοντας και λίγο με τα γεγονότα τα εδώ τα οποία μας συμβαίνουν και τα οποία συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα κλπ. Ουσιαστικά από τον Νοέμβριο έχει σταματήσει και η διαδικασία των δημοσίων έργων και των πληρωμών και μέσω του ΕΣΠΑ οι διαδικασίες κλπ. Με αποτέλεσμα αυτό να έχει στερέψει ιδιαίτερα και τις εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου. Οι περισσότερες έχουν επίσχυες εργασίες, τα εργοτάξια πλέον δεν λειτουργούν. Εδώ μιλάμε για τα μεγάλα οδικά έργα με χιλιάδες θέσεις εργασίας. Οι συνέπειες αυτές, αυτό το ότι σταματήσαν τα έργα, είναι πολλαπλές και για τη ρευστότητα και για τα δημόσια έσοδα. Κανένας δεν πληρώνει τίποτα. Και για το εργατικό δυναμικό. Και αυτή η εκκρεμότητα, η παρατεταμένη των δόσεων και των προσδοκιών για τις δόσεις και τις διευκολύνσεις, έχει κυριολεκτικά παραπέμψει τα πάντα στη διαδικασία που είπε ο κ. Βαρουφάκης προχθές. Ότι έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, για τα άλλα βλέπουμε. Μα δεν μπορεί όμως ένα κράτος, μια οικονομία, ένας ολόκληρος λαός να περιμένει στη λογική για τα άλλα βλέπουμε. Λοιπόν, όταν, για να σας συμπληρώσω κύριε Τσαμπούλου, το βλέπουμε, πάει, είναι και μήνυμα προς την αγορά. Είναι ασαφέστατο το μήνυμα το οποίο λέει, παιδιά, κρατηθείτε, γιατί δεν θα γίνει αύριο. Να. Με απλά λόγια. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Πάμε εμείς τώρα στη συνέχεια της πολιτικής επικαιρότητας και τα όσα σημειώθηκαν στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έστειλε ένα καταλυτικό μήνυμα και προς το εσωτερικό, μιλώντας από καρδιάς και συνέχεια καταχειροκροτήθηκε. Αυτό που κανένας δεν λέει, και το έχω μέσα μου, είναι ότι στο πρόγραμμα που έφτιαξα εγώ, που έλεγε προηγουμένως ορθά ο Διονύσης, είχα 4 χρόνια. Και είχαμε βγει στα 2,5 από την κρίση. Και θα είχαμε μπροστά μας 1,5 χρόνο απόδειξης, πρακτικής, χειροπιαστής, με στοιχεία, με γεγονότα, με επενδύσεις, έτοιμες, που τώρα είναι παγωμένες ή τις διώχνουν, για να γίνει η μεγάλη κίνηση για την ανάπτυξη. Είχε ήδη αρχίσει και έπεφτε η ανεργία. Και έπεφτε σταθερά και πολύ πιο γρήγορα κάθε φορά.
ή μας κόψανε 1,5 χρόνο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που δεν έχει καταγραφεί συνείδηση των δικών μας. Έκανες, ναι. Και ασφαλώς γνώριζα. Και ασφαλώς θα δείτε σε αυτούς που σήμερα δεν γνωρίζουν ποιες ήταν οι συνέπειες. Αλλά γνώριζα, είχαμε πάρει το κόστος και προχωρούσαμε προς αυτήν την άνοδο, τη σίγουρη, τη σταθερή άνοδο. Με τις ευλογίες των πάντων, ξένων επιχειρήσεων, ελληνικών επιχειρήσεων, των εταίρων μας, του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, των Ρώσων, των Κινέζων, όλοι ήταν μέσα στο παιχνίδι μας. Και κοπήκαμε με το χειρότερο τρόπο από ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται είχαν ανεξαρτησία και αυτονομία σκέψης χωρίς να έχουν κριτήριο την πατρίδα. Και εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Και εκεί είναι την ώρα που βγαίνεις να σε ξανατραβήξει ο άλλος μέσα. Και τώρα είναι το άγνωστο χ. Δεν ξέρω πώς έχουν χάσει σε σχέση με αυτά τα οποία τους παρουσιάζουν ότι έχουμε. Δεν ξέρουμε τι χρηματοδοτικές ανάγκες θα υπάρχουν. Δεν ξέρουμε μέχρι πότε έχουν να πληρώσουν τους δημοσίους υπαλλήλους. Και χθες άκουσα τον Βαρουφάκη να λέει με την ευκολία που ανάπτει το τσιγάρο του ότι δημόσιους υπαλλήλους έχουμε να πληρώσουμε. Για τα άλλα δεν ξέρω. Καλά, τι εννοείς? Υγεία? Πήραν του ΕΟΠΗ? Ορθώς είπε κάποιος προηγουμένως. Αν είχαμε τολμήσει εμείς να πάρουμε του ΕΟΠΗ. Αν είχαμε τολμήσει εμείς να πάρουμε το ΠΚΠ για τον αγρότη. Θα μας είχαν σφάξει το γόνι. Και επομένως, πρέπει να έχουμε το νου μας μέσα σε αυτό το σκεπτικό που αναπτύσσουμε. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ τη σημερινή συνάντηση. Μέσα σε αυτό το σκεπτικό να έχουμε το νου μας ότι ήταν μια κυβέρνηση, ό,τι θέλετε πείτε τη, Σαμαρά πείτε την, ό,τι θέλετε Νέα Δημοκρατία, ό,τι θέλετε είχαμε συγκυβέρνηση, και κάποτε θα πω γι' αυτό. Νομίζω ήταν εύκολο. Κουβέλη Σαμαράς Βενιζέλος, 7 ώρες κουβέντα για μια απόφαση. Βάλτε μια φορά τον εαυτό σας στη θέση μου. Και τελειώσαμε αυτή την υπόθεση και τελικά βγαίνουν σήμερα εκείνοι οι οποίοι δεν είχαν κανένα πρόγραμμα, δεν είχαν ποτέ σχεδιάσει ένα μηχανισμό για το πώς θα περάσουν, να βγάλουν 5 φράγκα να μπορέσουν να περάσουν τη διαδρομή, να ξαναμπεί η Ελλάδα σε κάποια ανάκαμψη, ανάπτυξη, εν πάση περιπτώσει, και έρχονται σήμερα και μας φοβερίζουν. Εγώ δεν είχα μπροστά ένα πρόγραμμα που να λέει τουλάχιστον για τους επόμενους 8-10 μήνες έχω συγκεκριμένα έσοδα, έξοδα, δαπάνες κτλ. Έψαχνα από πριν να βρω και φώναζα το Μάκη, πρόσκεισε στο Υπουργείο σου αυτό, εκείνο, το άλλο, αυτό, κάνε κάτι. Όποιον έβλεπα μπροστά μου τον έπει το μανίκι. Και 24 ώρες την ημέρα. Καμία σημασία. Ούτε το μάτι μου, ούτε το ένα το άλλο, δεν ήταν η πατρίδα. Που δεν έβγαζα ποτέ. Δελτίο τύπου. Εδώ ήταν θέμα. Δεν υπήρχε στο μυαλό μου τίποτα. Είπε κάποιος πριν, δεν ερχόμουν εδώ. Δεν ερχόμουν σπίτι μου. Έρθουμε τώρα στα υπόλοιπα. Η ανησυχία επιτείνεται για την εξέλιξη των οδικών αξώνων, με τα μέχρι τώρα μηνύματα να μην είναι αισιόδοξα. Μια σειρά από κομβικά τμήματα παραμένουν στον αέρα, όπως σας έχουμε δείξει και σε τελευταία μας ρεπορτάζ, ενώ άλλα είναι ακόμη και παρά το ότι έχουν δρομολογηθεί παγωμένα. Στην κατάσταση αυτή, Καμπανάκη Κρούη και ο πρώην Υπουργός Γιάννης Ναυρόπουλος.
την ανησυχία του για τις εξελίξεις αναφορικά με τους οδικούς άξονες της Πελοποννήσου και κυρίαρχα αυτούς που αφορούν την Μεσσηνία, εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο πρώην Υπουργός Γιάννης Λαμπρόπουλος. Σύμφωνα με τα όσα σημειώνει ο κ. Λαμπρόπουλος, έπειτα και από πληροφόρηση που ο ίδιος είχε από το Υπουργείο Υποδομών, οι τελευταίες εξελίξεις για τα έργα που ενδιαφέρουν την Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία δεν είναι καλές και μπορεί να ακυρώσουν την κατασκευή τους. Συγκεκριμένα, για το τμήμα της Ολυμπίας Οδού από την Πάτρα μέχρι το Πύργο, ακυρώνεται η δημοπράτηση που είχε προγραμματιστεί να γινόταν στις 31 Μαρτίου. Το Πάτρα Πύργος θα τεμαχιστεί σε 8 τμήματα και θα συνταχθούν νέα τεύχη δημοπράτησης. Για το τμήμα Πύργος Καλό Νερό δεν ακούγεται καμία πρόβλεψη. Ενώ έντονος είναι ο προβληματισμός που αφορά στο τμήμα Καλό Νερό Τσακώνα, δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος απένταξης και ακύρωσης του έργου. Για την συνέχιση του περιφερειακού της Καλαμάτας, η σύμβαση, αφού εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βρίσκεται εδώ και αρκετό χρόνο στο ελεκτικό συνέδριο, το οποίο μία εβδομάδα πριν τις εκλογές ζήτησε επιπλέον στοιχεία. Εφόσον εγκριθεί, κατόπιν θα έρθει η Συμβουλή για κύρωση. Για την σύμβαση, ο Υπουργός δεν έχει εκφράσει ακόμα άποψη, σύμφωνα με τον κύριο Λαμπρόπουλο, αν συμφωνεί ή όχι με το περιεχόμενό της, ενώ υπογραμμίζεται ότι αν θελήσει να την αλλάξει, τότε θα αρχίσει η όλη διαδικασία και πάλι από το μηδέν. Για την γέφυρα της Τσακώνας, εάν δεν υπάρξουν προβλήματα γραφειοκρατικά και πληρωμών, θα πρέπει μέχρι τον Ιούνιο να έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία. Ενώ το κομμάτι που αφορά στο Καλαμάτα Ριζόμυλος εντάχθηκε τελευταία με 100 εκατομμύρια ευρώ στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, του οποίου το συνολικό ύψος του κονδυλίου είναι 140 εκατομμύρια ευρώ για όλη την Ελλάδα και ωστόσο προορίζονται κυρίως για την εξόφληση παλαιότερων οφειλών, κάτι που σημαίνει ότι το έργο είναι μετέωρο. Για το τμήμα που αφορά στο Ριζόμυλο μέχρι την Πύλο και την Μεθόνη, οι μελέτες που είχαν ξεκινήσει από το 7 με τον τότε Υπουργό Υποδομών είναι σχεδόν έτοιμες, εκτός του τμήματος από το Σουλινάρι μέχρι την Πύλο, όπου και θα απαιτηθούν επιπλέον γεωλογικές μελέτες. Στο τμήμα Λεύθερο Σπάρτη, το οποίο και είναι έτοιμο, περιμένει την έγκριση της σύμβασης από το Ελεκτικό Συνέδριο για την κύρωσή της από την Βουλή, προκειμένου να δοθεί 2 μήνες μετά στην κυκλοφορία. Καταλήγοντας, ο κ. Λαμπρόπουλος σημειώνει και καλεί όλους τους βουλευτές του νομού, αλλά και τους φορείς, να πράξουν όπως έχουν υποχρέωση ό,τι απαιτείται για το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να ακυρωθούν ή να καθυστερήσουν τα έργα που είχαν προγραμματιστεί, αναφέρει, υπογραμμίζοντας ότι ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της περιοχής και θα έλεγε κανείς ζητήματα που είχαν δρομολογηθεί και που ξαφνικά αυτή η παγωμάρα και αυτή η ακινησία προκαλεί και ερωτήματα αλλά και ανησυχία. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Λαμπρόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Γανελόπουλο, καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές μας. Ήταν ζητήματα που και είναι ζητήματα που παλεύετε και έχετε παλέψει πάρα πολύ καιρό και θα λέει κανείς, ενώ λίγο πολύ έμοιαζε να ήταν σε μια φάση εξέλιξης, προσιλοποίηση να το πω έτσι, ή τουλάχιστον σε κάποια άλλα τμήματα να έχουν κλειδώσει κάποιες σημαντικές κινήσεις, πάμε πίσω. Και αυτό το πάμε πίσω νομίζω ότι χτυπάει ένα ηχηρό καμπανάκι για το τι πρόκειται να γίνει και για τη Μεσσηνία αλλά και για την Πελοπόννησο. Κύριε Κανελόπουλε, αυτό που μπορώ να πω εγώ ότι ο νομός μας μετά το μεγάλο έργο Τρίπολης Καλαμάτας και όλα τα άλλα που είχαμε δρομολογήσει, που είχαν ξεκινήσει ή που ήταν όρημα για δημοπράτηση, του είχαμε δώσει όλες τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη, για εκπληκτική ανάπτυξη. Γιατί οι υποδομές χρειαζόμασταν. Αποκτάμε τις υποδομές, αποκτάμε ανάπτυξη. Είναι το σημαντικότερο. Διαπιστώνω όμως ότι με αυτό το τελευταίο καιρό, το τελευταίο 1-2 μήνες, τα πράγματα έχουν παγώσει, ξανασυζητιώνται, ανατρέπονται και γι' αυτό εγώ έκανα αυτή την παρέμβαση ύστερα από ακριβείς και συγκεκριμένες πληροφορίες που είχα. Δεν θέλω να πολιτικολογήσω ούτε να μιλήσω στον αέρα, μιλώ γιατί έχω συγκεκριμένες, επαναλαμβάνω, πληροφορίες και όπως θα διαβάσατε το σημείωμά μου αναφέρεται από την Πάτρα μέχρι την Τσακώνα και τα άλλα τμήματα που αφορούν το νομό μας, γιατί ακόμη αν θέλετε το Πάτρα Πύργος είναι ένα τμήμα που μας ενδιαφέρει. Ναι, σαφώς μας ενδιαφέρει γιατί... είναι στην άκρη. Σωστά. Και χρειαζόμαστε την πρόσβαση, χρειαζόμαστε να έχουμε υποδομές και δρόμους για να έρχονται στο νομό μας από όλη την Ελλάδα, από την Ήπειρο, από την Ευρώπη, από την Αθήνα. Ακόμα και το Λεύθερο Σπάρτη μας είναι και αυτό πολύ χρήσιμο και για τη Μεσσηνία και για τη Λακωνία φυσικά. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω ότι πρέπει να επαγρυπνήσουμε, πρέπει όλοι οι φορείς να σταθούμε στο ύψος μας, να πάρουμε τις ευθύνες
κύρια και πρώτα οι πολιτικοί βουλευτές, οι φορείς, οι δήμαρχοι, μελητήρια, όλοι να κινητοποιηθούμε. Και να υπάρξουν άμεσα απαντήσεις και δεσμεύσεις. Γιατί όσο χάνουμε χρόνο, ουσιαστικά θυμάμαι πολύ καλά ότι είχατε πει και εσείς ότι κάποια τμήματα θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ. Όσο χάνουμε χρόνο, περνάει και αυτή, θα έλεγε κανείς, η περίοδος. Όσο χάνουμε χρόνο, διαρκώς αναβολές θα έχουμε με απρόβλητες ορισμένες φορές συνέπειες. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία του νέου, του καινούριου ΕΣΠΑ, του καινούριου προγράμματος του ευρωπαϊκού που τρέχει τώρα. Πρέπει λοιπόν τώρα, αυτούς τους μήνες, τώρα, φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει η τροποποίηση του ΕΣΠΑ και να μείνει εκτός το τσακώνα καλό νερό. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε με τίποτα. Με τίποτα είναι ένας σημαντικός άξονας, όχι μόνο για τον νομό μας, εσωτερικός άξονας που εξυπηρετεί την τριφυλία, αλλά είναι ένας άξονας που συμβάλλει σε όλη την ανάπτυξη της Δυτικής Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδος. Γιατί θα ενώνει την Καλαμάτα με τα Γιάννενα σε 3 ώρες, γιατί ο δρόμος από την Πάτρα μέχρι τα Γιάννενα προχωράει και προχωράει γρήγορα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν πρέπει αυτό το τμήμα, το επαναλαμβάνω, τσακώνα καλό νερό. Θα έχουμε τεράστιες ευθύνες, θα έχουν οι πάντες αν το αφήσουμε και βγει έξω. Μάλιστα. Το ένα τσακώνα καλό νερό και φυσικά είναι και τα υπόλοιπα τμήματα που πρέπει να τρέξουν. Φαντάζομαι ότι αν θα διαπιστώσει κανείς την εικόνα που έχουμε στον περιμετρικό δακτύλιο με λίγα να απομένουν, όπως και στο Λεύθερο Σπάρτη και πολύ σωστά το παρατηρήσατε, πρέπει επιτέλους και σε αυτά κάτι να γίνει. Δεν είναι ζητήματα που σχετίζονται, θα έλεγε κανείς, με νέες αποφάσεις, με. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Η συνέχιση του περιμετρικού της Καλαμάτας, αφού έχουμε τελειώσει με όλα, πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί. Δεν μπορεί να είμαστε στο 95% και να κοιτάμε τώρα τα τσιμέντα εκεί στη γέφυρα. Αυτό το λέω επειδή το κυβερνών κόμμα είχε εκφράσει κάποιες αντιρρήσεις στην καινούργια σύμβαση που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βρίσκεται τώρα στο ελεκτικό συνέδριο για έγκριση. Σωστά. Και τελευταίο στάδιο είναι η κύρωση πλέον στη Βουλή. Mm-hmm. Επειδή είχαν πει ότι θα φροντίσουν να αλλάξουν, εάν ξεκινήσουν αλλαγές, θα πάμε πολύ τους είναι, σημαίνει για μένα, σημαίνει και για όλους μας πλέον, σημαίνει ότι θα ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίες πάλι από την αρχή. Mm-hmm. Πάλι διαπραγμάτευση, σύμβαση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσους μήνες θα τραβήξει, ξανά έλεγχο συνέδριο, Βουλή στο τέλος. Καταλαβαίνετε πόσο πίσω θα πάνε όλα αυτά τα σημαντικά έργα. Καλά κάνετε και τα επισημαίνετε. Πρέπει να επαγγελματίσουμε, να σπρώξουν οι πάντες, να βάλουν πλάτη οι πάντες. Μας ενδιαφέρει πρώτα και κύρια ο νομός μας, κυρίως οι κυβερνητικοί βουλευτές τώρα που έχουν την ευθύνη, ας πάρουν το θέμα πρώτος. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλά κάνετε και παρεμβαίνετε και χτυπάτε και εσείς καμπανάκι. Το έχουμε επισημάνει και εμείς με τα ρεπορτάζ μας όλες αυτό το διάστημα, γιατί είναι κομβικά ζητήματα που άπτονται της ανάπτυξης, της εργασίας και όλης της οικονομίας της περιοχής, που πρέπει να τα δούμε τώρα και να τελειώνουν μία και καλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ, ναι, κύριε Κανελόπλε, επίσης πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να το αφήσουμε, ναι, τον άξονα από την Καλαμάτα μέχρι την Πύλο και μέχρι τη Μεθόνη. Ναι, ναι. Δεν πρέπει να είναι ενταγμένο το πρώτο τμήμα μέχρι το Ριζόμυλο. Θα πρέπει πάση θυσία να μείνει και εγώ νομίζω και το πιστεύω απόλυτα, επειδή μίλησα με τον διευθυντή των μελετών του Υπουργείου Υποδομών, το Ριζόμυλος μέχρι το Σουλινάρι η μελέτη είναι σχεδόν έτοιμη. Υπολείπονται λεπτομέρειες, όπως και το Πύλος Μεθόνη. Ιδιαίτερα Ριζόμυλος Σουλινάρι υπολείπονται λεπτομέρειες. Μπορεί λοιπόν αυτό το τμήμα άμεσα να ξεκινήσει, να δημοπρατηθεί. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει σε πρώτη φάση, έστω μέχρι το Σουλινάρι, μέχρι που να ολοκληρωθούν οι μελέτες από το Σουλινάρι έως την Πύλο, που χρειάζονται να γίνουν κάποιες επιπλέον γεωτεχνικές. Πρέπει αυτά τα πράγματα να μην τα αφήσουν. Και όσοι τα αφήσουν θα έχουν μεγάλες ευθύνες. Ευθύνες για τον τόπο. Γιατί αν δεν προγραμματιστούν τώρα, ή αν δεν συνεχίσουν τώρα, ή αν σταματήσουν αυτά που έχουν ξεκινήσει τώρα, χάνεται το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Αυτό που τρέχει. Και το επόμενο πότε θα έρθει, αν θα υπάρχει, μετά το 18-19, θα μιλάμε για 2020-21. Χαιρετίσματα πλέον για την ανάπτυξη της Μεσσηνίας. Λυπάμαι που το λέω, αλλά όσοι έχουν πλέον σήμερα τις ευθύνες, ας τις αναλάβουν και ας τις συναισθαστούν και ας καθίσουν κάτω να μάθουν και να παλέψουν.
Εγώ δεν είμαι βουλευτής. Σήμερα δυστυχώς έτσι ήρθαν τα πράγματα. Ο λαός με τίμησε να είμαι βουλευτής, αλλά δεν είμαι. Παρακολουθώ στο μέτρο πλέον των δυνάμεών μου και θα φωνάζω. Κι αν μου δίνετε κι εσείς το βήμα, θα φωνάζω ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στην αυτοδιοίκηση. Στα ύψη σήμερα η Τόνη από τον Παναγιώτη Νίκα με βολές κατά συναδέλφων του αναφορικά με ρουσφέτια που έχουν υπάρξει στη δρομολόγηση έργων του ΕΣΠΑ. Αιτία η απένταξη του έργου για τον περιβάλλοντα χώρο του Μεγάρου Χορού, με τον Δήμαρχο Καλαμάτας να ζητά εξηγήσεις από την ΕΕΤΑ αλλά και την ΚΕΔΕ, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Την έκρηξη του Παναγιώτη Νίκα προκάλεσε η απένταξη του έργου, της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του Μεγάρου Χορού της Καλαμάτας. Το έργο αυτό απεντάχθηκε. Γιατί αντί να εντάξουμε 100 έργα, τόσα χρήματα είχαμε, εντάξαμε 200. Κάποιος το έκανε αυτό. Για το Δήμο Καλαμάτας που δημοπράτησε αυτό το έργο με τις οδηγίες του και υπάρχει εργολάβος με τις οδηγίες τους, ενδεχομένως να υπάρξουν ζητήματα αστικής φύσεως, χωρίς να ευθύνεται ο Δήμος. Ο έδρας οδηγίας σήμερα συντάχθηκε ένα πολύ αυστηρό έγγραφο και προς την ΚΕΔΕ και προς την ΕΕΤΑ. Να μας πούνε τι συνέβη, βρε άδερφε. Ποιος ευθύνεται για τις υπερεντάξεις των έργων. Και κυρίως, προσέξτε αυτό, μετά την οδηγία και την εγκύκλιο Χαζηδάκη, το Μάιο του 2014, να σταματήσει υπογραφή κάθε έργου, να σταματήσουν οι δημοπρατήσεις, να μην υπογραφούν συμφωνητικά, λόγω των υπερεντάξεων, μετά το Μάιο του 2014 δόθηκαν εντολές για να υπογραφούν συμβάσεις και να γίνουν έργα. Ποιος έδωσε τις εντολές? Ποια είναι αυτά τα έργα τα οποία έγιναν και σε ποιους δήμους? Μιλάμε για ρουσφέτια και για πελατειακές σχέσεις, για να καταλαβαινόμαστε. Ο κύριος Νίκας εμφανώς αγανακτισμένος άφησε μομφή κατά συναδέλφων του που παρά την εντολή Χατζηδάκη που υπήρχε, κάποιοι ακολούθησαν την πλάγια οδό για να εντάξουν έργα στις περιοχές τους και να γίνουν αρεστοί, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, για την μία ή την άλλη θέση. Τα κόλπα, τις πλάγιες μεθόδους και όλα αυτά τα ζητήματα θα τα αντιμετωπίσουμε. Πανελληνίως θα ενημερώσω εγγράφως τους 325 δημάρχους, για αυτούς που από διάφορα πόστα, χρησιμοποιώντας τις όποιες θέσεις τους, λειτουργούν σε βάρος των άλλων δήμων. Ζήτησα από την ΕΕΤΑ να μου δώσει πίνακα με όλα τα ενταγμένα έργα, για να γελάσει κάθε πικραμένος. Γιατί δεν είμαστε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας εδώ δήμαρχοι ή αιρετοί. Και όταν μιλάμε για ρουσφέτια, δυστυχώς μιλάμε για καρκινώματα τα οποία δεν αναφέρονται μόνο στους απλούς ανθρώπους. Ακουμπούν και τους θεσμούς. Όπως είδαμε και όπως συζητήσαμε και νωρίτερα με τον Θανάση Σαμούλη και τον Γιάννη Τασιόπουλο, θα δυσκολεύουν τα πράγματα ακόμη περισσότερο στον τομέα του εμπορίου, καθώς η οικονομική αβεβαιότητα έχει να κάνει τους προμηθευτές να ζητούν προπληρωμή των προϊόντων. Αυτό έχει σαν συνέπεια την έλλειψη προϊόντων αλλά και την αύξηση τιμών, αν ενταθεί κι άλλο αυτή η κατάσταση. Σε κατάσταση πιστωτικής ασφυξίας από τους ξένους προμηθευτές βρίσκονται και πάλι οι Έλληνες εισαγωγείς, με χιλιάδες επιχειρήσεις να βρίσκονται σε απόγνωση. Υπό το φόβο ενός ατυχήματος, οι ξένοι προμηθευτές τους ζητούν και πάλι, όπως είχε γίνει το 2012, αυξημένες εξασφαλίσεις για την παράδοση των παραγγελιών. Ακόμα και πληρωμή της μετρητής από πίστοση έως και 60 ημέρες που ίσχυε τους προηγούμενους μήνες. Απλά έχει αλλάξει η πολιτική λόγω της οικονομικής κρίσης. Εμείς σαν καταστηματάρχες προπληρώνουμε τα εμπορεύματά μας, γιατί έτσι είναι η πολιτική τώρα. Απλά οι τιμές μένουν όσοι είχα και πριν, δηλαδή δεν έχει να κάνει. Και προσπαθούμε και το καλύτερο για τον καταναλωτή και χαμηλώνουμε όσο μπορούμε περισσότερο τις τιμές μας. Το ισχύει εδώ και πολύ καιρό, δεν είναι μόνο τώρα, δεν έγινε τώρα. Τα τελευταία χρόνια γενικώς όλοι οι προμηθευτές και οι πολυεθνικές εταιρείες για να διασφαλίσουν την αποπληρωμή των προϊόντων που στέλνουν ή γίνεται αντικαταβολή ή γίνεται με επιταγές προπληρωμένα τα προϊόντα για να έρθουν και να είναι στα καταστήματα. Τώρα δεν νομίζω ότι έχει αυξηθεί η τιμή βάσει αυτού. Απλά η δυσκολία είναι στους εμπόρους να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις, γιατί είναι πολύ δύσκολο πριν
πουλήσει το εμπόρευμά σου, το έχει πληρώσει προκαταβολικά. Σύμφωνα και με τα νέα που επικαλούνται τον πρόεδρο τη ΕΣΕ, Βασίλη Κορκίδη, το γεγονό δημιουργεί επιπρόσθετη πίεση στου επαγγελματίε με δεδομένη και την έλλειψη ρευστότητα από τι τράπεζε. Έτσι δεν μπορούν να προπληρώσουν παραγγελίε, φτάνοντα να αντιμετωπίζουν προβλήματα ακόμη και στην παραγωγή του όσοι εισάγουν πρώτη ύλη. Γενικά υπάρχει μια δυσκολία για όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο θέμα καταστημάτων, είναι γενικότερα. Αλλά ελπίζουμε προς το καλύτερο ότι κάποια στιγμή θα βελτιωθούν όλα αυτά και θα γίνει κάτι καλύτερο για όλους μας. Γιατί όλα αυτά είναι μια αλυσίδα που περνάει από τον έμπορο, τον καταναλωτή και όλα αυτά γυρίζουν το ένα πίσω από το άλλο. Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ. Ρόκ η κατάσταση. Μέχρι τελευταίες ρανίδες στο αίμα τους, λέει. Εκεί θα προχωρήσουμε όσο μπορούμε να κρατηθούμε. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων δεν κρύβουν τους φόβους τους για ελλείψεις προϊόντων αλλά και για αυξήσεις τιμών εφόσον η κατάσταση αυτή ενταθεί. Σημειώνεται ότι η αξία των εισαγωγών αγαθών στη χώρα μας το 2014 ήταν ύψους 46,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όχι, ίσα ίσα, οι τιμές έχουν πέσει. Εδώ δεν υπάρχει. Οι προσφορές δεν σταματάνε ποτέ πλέον στα εμπόρια καταστήματα. Σε καμία περίπτωση δεν έχει επηρεάσει τις τιμές αυτό το γεγονός, γιατί πρέπει η αγορά να είναι πάντα ανταγωνίσιμη πλέον. Δεν υπάρχει ούτε εκτόσεις, ούτε. Έχουμε πάντα εκτόσεις τώρα και προσπαθούμε για το καλύτερο για να γίνουμε και εμείς όσο μπορούμε προσιστοί. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν οι άνδρες της αστυνομίας χθες στην περιοχή της Μεσίνης αλλά και αυτή της Καλαμάτας. Οι συλλήψεις νεαρών έγιναν αφού νωρίτερα αυτοί είχαν προκαλέσει φθορές με ρήξη πετρών στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής Μεσίνης. Τις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθησαν σε Καλαμάτα και Μεσίνη από αστυνομικούς του τμήματος Μεσίνης και της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Καλαμάτας 4 μεταπή ηλικίας 18, 18, 22 και 26 ετών αντίστοιχα για πρόκληση φθορών στο κτίριο του αστυνομικού τμήματος Μεσίνης. Σε βάρος του σχηματιστική και δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Μεσίνης σε συνεργασία με την υποδιεύθυνση ασφαλείας για διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς, ενώ περιλαμβάνει και έναν ακόμα αλλοδαπό υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος και αναζητείται προκειμένου να συλληφθεί. Ειδικότερα, οι παραπάνω συλληφθέντες στις πρώτες πρωινές ώρες, αφού μετέβησαν στο κτίριο όπου στεγάζεται το αστυνομικό τμήμα Μεσίνης, εκτόξευσαν πέτρες προς την είσοδο του κτιρίου και έθραψαν η αλλοπίνακα, ενώ στην συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, άνδρες του τμήματος Μεσίνης εντόπισαν τον 22χρονο στην Μεσίνη και συνέλαβαν τους δύο 18χρονους και τον 26χρονο που εντοπίστηκαν στην Καλαμάτα από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, ενώ την αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διερευνά το αστυνομικό τμήμα Μεσίνη σε συνεργασία με την υποδιεύθυνση ασφαλείας. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό και στον χώρο της εκπαίδευσης, ο οποίος συνδυάζεται άψογα με την αγροτική παραγωγή, τον αγροτικό τομέα. Θα πούμε πολλά περισσότερα για τα όσα προγραμματίζει το ΤΕΙ Πελοποννήσου. Να καλησπέρισουμε, έχουμε μαζί μας τον καθηγητή εφαρμογών του ΤΕΙ Πελοποννήσου, τον κύριο Κωνσταντίνο Δελή. Καλησπέρα σας. Χαίρετε για μένα. Καλησπέρα. Παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών και αυτοφυών ειδών και κομποστοποίηση είναι ουσιαστικά ο τίτλος της ημερίδας. Είναι την Τετάρτη. Ξεκινάει να πούμε στις 5.30 το απόγευμα, 6 στο ΤΕΙ Πελοποννήσου, στο κεντρικό αμφιθέατρο εδώ στην Καλαμάτα. Φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορεί όλος ο κόσμος να την παρακολουθήσει και νομίζω πάνω απ' όλα οι αγρότες και οι παραγωγοί. Αυτός είναι και ο στόχος, γι' αυτό γίνονται αυτές οι ημερίδες. Χαίρομαι που πάλι είμαι εδώ. Για να ενημερώσω τον κόσμο. Νομίζω για τη ότι δράση. Είναι σημαντικό που υπάρχει αυτή η εξωστρέφεια προς το κοινό και σε έναν αγροτικό νόμο κατά βάση. Ακριβώς, ακριβώς. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και να κοινωνήσουμε το έργο του ΤΕΙ, την έρευνα του ΤΕΙ, την εφαρμοσμένη τουλάχιστον, στους γεωργούς, στους γεωπόνους, να συνεργαστούμε μαζί τους, να συνεργαστούμε μαζί τους και όσο το δυνατόν περισσότερο να πάρουμε και εκείνο τις απόψεις, αλλά να τους δώσουμε και με τις μικρές μας δυνάμεις όσο μπορούμε τα φόντα μας. Βέβαια, οι στόχοι δικοί μας τώρα πια είναι συγκεκριμένοι. Μιλάτε και τώρα αυτή τη φορά για λαχανικά, έτσι, για να καταλάβω. Για τις ποικιλίες λαχανικών θα μιλήσετε. Κοιτάξτε, είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι εδώ. Σας είχα πει και την πρώτη φορά ότι ασχολούμαστε με τις παραδοσιακές ποικιλίες. Θα σας δώσω έτσι μερικά ενδεικτικά νούμερα, ίσως που θα μπορέσει να καταλάβει και ο κόσμος. Τα λαχανοκομικά είδη που καλλιεργούνται στην Ελλάδα είναι περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα. Από αυτά, τα 300.000 περίπου καλλιεργούνται με παραδοσιακές ποικιλίες, οι οποίες στο σύνολό τους είναι, ας το πούμε, παράτυπες. Δεν πρόκειται πάντα για ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες, οι νόμιμα στο τεχνικό κατάλογο κτλ.
Εμείς ενδιαφερόμαστε για αυτές τις ποικιλίες, 400.000 στρέμματα, γιατί αφορούν ένα ποσό περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ για σποροπαραγωγή, η οποία είναι ανεξέλεγκτη αυτή τη στιγμή. Και όχι μονάχα για όλες τις παραδοσιακές ποικιλίες, αλλά και ιδιαίτερα βέβαια για παραδοσιακές ποικιλίες του νομού Μεσσηνίας, όπως είναι η χοντροκατσαρή. Ναι. Έτσι, σε αυτή την ημερίδα θα αναφερθούμε και στην καλλιέργεια ο κύριος Κότσιρας, αλλά θα αναφερθούμε και για τους στόχους που έχουμε ώστε να γίνουμε διατηρητές του σπόρου της χοντροκατσαρής και να την εγγράψουμε. Για να το καταλάβουμε, η χοντροκατσαρή είναι η ντομάτα, έτσι, η ντομάτα που έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Ακριβώς. Έτσι, η οποία θα μπορούσε να πάρει τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της αναγνώρισης λίγο πολύ στην αγορά. Βέβαια, αυτό είναι ο στόχος μας. Αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε διακινεί πολλαπλασιαστικό υλικό χοντροκατσαρής, επειδή δεν είναι στον εθνικό κατάλογο καλλιεργούμενων ποικιλιών, κατά κάποιο τρόπο παρατυπεί. Εμείς θέλουμε να γίνει με έναν οργανωμένο και νόμιμο τρόπο, έτσι ώστε το ΤΕΙ να είναι ο διατηρητής του σπόρου και να τον διανύμει στους ιοπόνους, στους παραγωγούς, οι οποίοι θα παράγουν χοντροκατσαρία. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η χοντροκατσαρία, όπως και άλλες παραδοσιακές ποικιλίες. Τις καταγράφουμε, τις καταγράφουμε γενετικά πια. Ήδη είχε γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλης, που είχε καταγράψει όχι μονάχα τις ντομάτες, αλλά όλες τις παραδοσιακές ποικιλίες. Εμείς συνεχίζουμε τώρα. Συνεχίζουμε ταυτοποιώντας τα γενετικά, μελετώντας τα χαρακτηριστικά της κάθε ντομάτας, μελετώντας και πολύ περισσότερο, αυτό που θέλουμε τελικά να εισάγουμε είναι ένα καλό πρωτόκολλο καλλιέργειας που θα δίνεται στους γεωργούς, είτε αυτοί είναι μικροκαλλιεργητές, είτε είναι εντατικοί καλλιεργητές σε ακραία εντατικές συνθήκες, όπως είναι αυτές της υδροπονίας. Δηλαδή, ο στόχος μας δεν είναι απλά οι 300.000 στρέμματα των παραδοσιακών ποικιλιών να γίνει οργανωμένες πια, γιατί έτσι πρέπει να είναι, έτσι είναι, οφείλουμε να το κάνουμε, αλλά να αυξήσουμε αυτό το μερίδιο και να μειώσουμε και τις 600.000 στρέμματα που καλλιεργούνται. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι ακόμα, οι παραδοσιακές ποικιλίες είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τους Έλληνες, για την ελληνική γεωργία. Αυτό το ξέρουν όλοι. Το ξέρουμε και εμείς που είμαστε στα τριτοβάθμια ιδρύματα, το ξέρουν και οι γεωπόνοι, το ξέρουν και οι παραγωγοί ίσως ως ένα βαθμό. Εκείνο όμως που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι το ξέρουν και οι πολυεθνικές. Και οι πολυεθνικές αυτή τη φορά παίρνουν τις παραδοσιακές ποικιλίες, τις κάνουν μια απλή βελτίωση και παράγουν σπόρο με βασικό γενετικό κορμό, μια παραδοσιακή ποικιλία, τον οποίο τον ονομάζουν σπόρο τύπου, ας πούμε, μελιτζάνα τύπου τσακόνικη ή μελιτζάνα τύπου ή ντομάτα τύπου χοντροκατσαρή. Και συνέχεια μας την προμηθεύουν και ουσιαστικά. Έτσι, ουσιαστικά θα πάρουν τα δικαιώματα και θα σποροπαράξουν και θα πετάξουν για μία ακόμα φορά τις παραδοσιακές ποικιλίες εκτός, όπως έγινε ήδη με τα ευρύδια. Δηλαδή είναι το δεύτερο κύμα ουσιαστικά το οποίο εξαπολύεται εναντίον των παραδοσιακών ποικιλιών. Άρα μπορούμε να προστατευτούμε από όλο αυτό το πλαίσιο, θα έλεγε κανείς, της αγοράς που ορισμένες φορές δημιουργεί και αυτό σε εισαγωγικά είναι αναθέμητο ανταγωνισμό και κατά της ποιότητας και κατά της παράδοσης και κατά του αγροτικού τομέα. Ακριβώς. Τα λαχανοκομικά ήταν ένας προνομιακός τομέας και δεν αντικαταστάθηκαν πάρα πολύ από τα ευρύδια. Όπως είδατε, το 1 τρίτο ούτως ή άλλως είναι παραδοσιακές ποικιλίες, ακριβώς γιατί τα προϊόντα ήταν εκτός επιδοτήσεων και εκεί ενδιέφερε και ποιότητα. Περισσότερο. Ενώ μεγάλες καλλιέργειες φυτά συνδεθήκαν και επιδοτήσει αρκετά με τις αποδόσεις. Και τα υβρίδια στις αποδόσεις, κακά τα ψέματα, ήταν ασυναγώνιστα. Είχαν πάρα πολύ καλές αποδόσεις. Αυτό ήταν. Ναι. Η προοπτική των καλλιεργειών τώρα, αυτή η προοπτική για τον ομό μας είναι μεγάλη, είναι. Είναι τεράστια. Εμείς έχουμε μείνει έκπληκτοι αρκετές φορές από τις παραδοσιακές ποικιλίες, οι οποίες εκτός των άλλων, εκτός της ανθεκτικότητας που έχουν ή ανεκτικότητες στις διάφορες ασθένειες που τις έχουμε παρατηρήσει, τις ξέρουμε, τις βλέπουμε, έχουν εξίσου καλή απόδοση. Ήταν ένας μύθος, και θα τα πούμε και στην ημερίδα, ότι οι αποδόσεις των υβριδίων ήταν καλύτερες από αυτές των τοπικών ποικιλιών. Ένας μύθος που σιγά σιγά καταρρύπτεται. Τα υβρίδια έπεσαν σε μια πάρα πολύ καλή συγκυρία. Δηλαδή, όταν άρχισαν να καλλιεργούνται στην Ελλάδα, συνέπεσαν με την έκρηξη στα λιπάσματα και στα φυτοφάρμακα. Δηλαδή, κανείς την οικονομική συμπίεση όσον αφορά το κόστος παραγωγού. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με το από τη στιγμή που κάποιος παραγωγός καλλιεργεί μια παραδοσιακή ποικιλία, έχει ο ίδιος την ικανότητα να κάνει και τη σποροπαραγωγή, να κρατάει σπόρο από την ντομάτα ή από οποιοδήποτε άλλο λαχανοκομικό ή μη. Ενώ στα υβρίδια είναι υποχρεωτική η προμήθεια του σπόρου από την εταιρεία κάθε χρόνο. Είναι ένα βασικό θέμα εξάρτησης. Δηλαδή,
Κάθε χρόνο ο παραγωγός πρέπει να ανατρέχει στον προμηθευτή του σπόρου για να τον πάρει στο υβρίδιο και να τον φέρει ξανά στην παραγωγή του. Αυτό βέβαια δίνει την έννοια της εξάρτησης της ελληνικής γεωργίας από σπόρους που παράγονται κυρίως στην Ολλανδία και στο Ισραήλ, κατά το 90% τουλάχιστον. Οι παραδοσιακές ποικιλίες αυτό το ανατρέπουν αρκετά. Και πραγματικά είναι πολύ ωφέλιμο για κάποιον παραγωγό. Σας είπα ήδη ότι η σποροπαραγωγή για τα λαχανοκομικά μόνο είναι 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οι ποικιλίες όμως οι παραδοσιακές που έχουν γραφτεί στον εθνικό κατάλογο είναι ελάχιστες. Στο σύνολο των λαχανοκομικών είναι περίπου 80 ποικιλίες και περίπου από αυτές είναι 20 ντομάτας. Μάλιστα. Δηλαδή, Έχουμε πολλά περιθώρια, αυτό θέλω να λέω. Ακριβώς. Αν σκεφτείτε ότι τα 15 εκατομμύρια της σποροπαραγωγής, αν δίνονταν στην έρευνα σε κάποιο βάθος χρόνου, όχι φυσικά μονάχα στο ΤΕΙ της Πελοποννήσου, αλλά σε διάφορα ιδρύματα που είναι αξιολογότατα στην Ελλάδα, θα είχαν πολύ καλά αποτελέσματα. Θα είχαμε οργανώσει τέλεια τη σποροπαραγωγή μας και θα είχαμε επιλέξει ακριβώς αυτό που ήταν καλύτερο για τον παραγωγό. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και μια τράπεζα σπόρων, να το πω έτσι ώστε να. Να έχουμε μια δυνατότητα στους παραγωγούς και να προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα. Ακριβώς. Λοιπόν, πολύ σημαντική ημερίδα με πολύ διακεκριμένους ομιλητές. Επαναλαμβάνουμε, επειδή θα ακολουθήσει και συζήτηση και ερωτήσεις, θα υπάρχει αυτή η διαλεκτική δυνατότητα με τους ομιλητές. Είναι καλό να βρίσκονται πάρα πολλοί άνθρωποι από τον αγροτικό τομέα στο αμφιθέατρο ΤΕΙ Πελοποννήσου. 5.30-6 ώρα ξεκινάει την Τετάρτη. Είναι μια καλή μέρα για να παρακολουθήσουμε. Με πολύ χαρά, κύριε Κανελόπουλο, θα σας δεχτούμε όλους εκεί. Αυτός είναι ο σκοπός μας, γι' αυτό δουλεύουμε εκεί και ελπίζουμε να έχουμε ανταπόκριση από τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Οι αντιδράσεις και οι καταγγελίες για την πόχα των πυρηνολεουργίων συνεχίζονται. Μάλιστα, σήμερα ο Δήμαρχος Καλαμάτας ενημέρωσε ότι για το ζήτημα θα επιληφθούν και οι επιθεωρητές περιβάλλοντος. Τα προβλήματα παραμένουν από τη λειτουργία των πυρηνολεουργίων. Ο Δήμος Καλαμάτας προχώρησε σε μήνυση καταβάντως υπευθύνου για αυτήν την κατάσταση που έχει φτάσει να γίνεται αφόρητη. Ο Παναγιώτης Νίκας σήμερα ζήτησε την παρέμβαση και των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Σήμερα ο Δήμος Καλαμάτας καλεί τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, που είναι ανεξάρτητη αρχή, να επισκεφθούν το Δήμο Καλαμάτας στην περιοχή μας για το έσχος το οποίο συμβαίνει με τα πυρηνολεουργία. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να τραβήξει άλλο. Κάποιοι κάνουν το κορόιδο, λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Και κάποιοι άλλοι μας λένε ότι μυρουδιά είναι, δεν τρέχει τίποτα, δεν κινδυνεύει η υγεία των ανθρώπων. Ακόμα και αυτών που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Λυπούμαστε για αυτήν την κατάσταση. Ακόμα και στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι προέχει η υγεία. Και προέχουν ζητήματα τα οποία συνδέονται με τους ανθρώπους, ιδιαίτερα με τις πιο ευπαθείς ομάδες. Ο Δήμος Καλαμάτας προχώρησε σε μήνυση. Σήμερα ζητούμε συνδρομή από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Δεν θα αφήσουμε, όσο περνάει από το χέρι μας, να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Με τα λόγια τελειώσαμε και με τις νουθεσίες και ότι θα κάνουμε και θα φτιάξουμε. Υπάρχουν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που δεν τηρούνται. Δεν τηρούνται και κάποιος έχει ευθύνη γι' αυτό. Και δεν είναι δυνατόν για ένα καλάθι σκουπιδάκια που υπάρχουν κάπου, και εκεί είναι πρόβλημα, όταν έχουμε το μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, να κινητοποιούνται ολόκληροι μηχανισμοί και να μπαίνουν πρόστιμα και για αυτή τη βρώμα η οποία κυριαρχεί για μέρες τώρα να μην κουνιέται φύλλο. Δεν υπάρχει ευθύνη σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, θα ζητήσουμε σήμερα από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος να έρθουν εδώ για να δούμε το τι μπορεί και το τι πρέπει να γίνει. Πανικός και σήμερα στο ΙΚΑ από πλήθος πολιτών που περίμενε να θεωρήσει το βιλιάριο υγείας του. Η κατάσταση μιας να είναι ταλέπορ, θέλει κανείς, για τους πολίτες τη στιγμή που η όλη διαδικασία μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. Συνεχίζονται οι ουρές και η ταλαιπωρία στο ΙΚΑ της Καλαμάτας, καθώς δεκάδες ασφαλισμένοι από το πρωί και σήμερα περίμεναν να θεωρήσουν τα βιβλιάρια υγείας τους. Είμαι περίπου 25 λεπτά και κόσμος πολύ και η δουλειά λίγη. Εγώ τώρα πρέπει να το θεωρήσω το βιβλιάριο και με στείλανε στο ΙΚΑ. Και ήρθα εδώ να το θεωρήσω, αλλά περιμένω. Έχω ακόμα το 170. Έχουμε κόψει κουπόγι από τις 10 το πρωί και περιμένουμε. Η ώρα τι είναι, 12.30 δεν ξέρω τώρα. Έχουμε χάσει και την ώρα τι ώρα. 12 και 20. Και άλλοι έχουν έρθει πιο νωρίς από μένα και ακόμη περιμένουν. Όχι, πρώτη είναι και γι' αυτό το καθυστέρησα και θεώρησα ότι όσο πιο αργά πάω θα είναι λιγότερο κόσμο. Αλλά πάλι τα ίδια. Όχι στο ΙΚΑ μόνο, παντού. Για όπου πας
στο ελληνικό κράτος είναι πάντα ουρές. Μένω. Κοιτάξτε, από το πρωί έχω ακόμα 100 άτομα μπροστά μου. Δεν γίνεται. Και έξω. Όχι, δεν προλαβαίνω τίποτα. Έχω και άλλα. Πάω στο ιατρό από εδώ, από εκεί. Η κατάσταση δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο και από το μειωμένο προσωπικό των ασφαλιστικών ταμείων. Από την πλευρά του, το ΙΚΑ επισημαίνει σε ανακοίνωσή του πως δεν απαιτείται η προσέλευση των ασφαλισμένων στα υποκαταστήματα για τη θεώρηση, καθώς αυτή πλέον γίνεται και ηλεκτρονικά. Πολύ, πολύ. Και κούραση. Πολύ. Και εξυπηρέτηση μηδέν. Πολύ. Όλα τα γραφεία να ήταν γεμάτα. Όλα. Αλλά οι άνθρωποι είναι κράτος, ελληνικό κράτος. Τι άπεις. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Μεγάλη. Μεγάλη. Όταν γίνει να δώσουμε, μας βρίσκουν οι πάντες. Όταν γίνει όμως να πάρουμε ή να μας εξυπηρετήσουν, έχουμε μόνο ουρές. Θεωρούμε ότι αφού άλλαξε το 2000, ήταν όλα ηλεκτρονικά, δεν έπρεπε να μας στέλνουν ο καθένας όταν είναι ασφαλισμένος να μας στέλνουν το χαρτάκι στο σπίτι. Πολύ, πολύ βλέπετε κόσμο εδώ. Και από κάτω πολύ κόσμο. Και βέβαια γίνεται δύο ταμεία από εκεί να έχουν. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 3-4. Να γίνεται πιο γρήγορα, να κάνουν κάτι. Δύο είναι. Δύο. Δύο ταμεία για τόσο κόσμο. Ναι, και κάτω κόσμο και εδώ κόσμο. Από το πρωί και ακόμα. Ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν η εκδήλωση στην Κυπαρισία από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Το παρόν έδωσαν διακεκριμένοι καθηγητές, μεταξύ των οποίων και ο διευθυντής του Πλανητάριου. Κατάμεστη από κόσμο ήταν η αίθουσα που φιλοξένησε την ημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στην Κυπαρισία, με θέμα «Η φύση μαγεύηκε», με ενδιαφέρουσες ομιλίες διακεκριμένων πανεπιστημιακών καθηγητών, καθώς ακολούθησαν και ερωτήσεις από το κοινό που κέντρισαν το ενδιαφέρον με την αρρωγή πάντα του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Κυπαρισίας. Για όσους δεν το ξέρουν, είμαι και εγώ Κυπαρισιώτης κατά ένα, κατά μία έννοια. Γιατί από το Δεκέμβρη του 1947 μέχρι το καλοκαίρι του 1953, προαμνημονέστων χρόνων δηλαδή, βρισκόμουν και εγώ εδώ στην Κυπαρισία. Μάλιστα την πρώτη και δεύτερη τάξη του Δημοτικού την πέρασα στο δεύτερο Δημοτικό, όχι στο πρώτο. Τότε είχαμε νομίζω τρία δημοτικά, ένα κάτω στην κάτω πόλη, ένα κάτω κοντά στα εισόδια και ένα τρίτο στην επάνω πόλη. Εκείνα τα πρώτα χρόνια που ζήσαμε εδώ, κατέβαζε φυσικά εκείνη την περίοδο το χειμώνα ο Καρτελάς, πώς τον ο Καρτελάς, ένας κρύος άνεμος και φυσικά το σπίτι στο οποίο μέναμε, στον δρόμο που πηγαίνει προς τα περιβόλια τότε του Αγίου Νικολάου, πολύ κοντά στο λιοσπιδιό του Μπαρτσελιώτη. Αυτό το σπίτι το επισκέφτηκα με την γυναίκα μου απόψε, σήμερα το απόγευμα, και μου δημιούργησε αναμνήσεις παρόλο που έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Θα έρθουμε πάλι στην αγαπημένη μας Κυπαρισία, γιατί κατ' επανάληψη έχει έρθει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί ήταν πολλά παιδιά στην εκδήλωση αυτή, γιατί το μέλημά μας είναι να ανεβάσουμε το επίπεδο των μαθητών μας και να νιώθουν και αυτά ότι έχουν κάτι να προσφέρουν σπουδάζοντας. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο ονομάζουμε εμείς η μαγεία της φυσικής ή η φυσική μαγεύη, να ξέρετε ότι αρέσει σε όλα τα παιδιά, σε όλη την Ελλάδα, και με χαρά μας θα ξαναέρθουμε στην Κυπαρισία για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτές τις διαλέξεις σε ακόμα περισσότερα παιδιά. Αν και σήμερα είχαμε πάνω από 300, δηλαδή δεν χώραγε πια το ξενοδοχείο κανένας. Τώρα η Ελλάδα μετέχει στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Βερολίνου, η οποία είναι η μεγαλύτερη έκθεση του κλάδου παγκοσμίως. 186 χώρες συμμετέχουν σε αυτήν, ανάμεσά τους η χώρα μας και η Κύπρος, στοχεύοντας στην ενίσχυση της τουριστικής τους κίνησης. Με στόχο την επανάληψη μιας ακόμα χρονιάς ρεκόρ στον τουρισμό και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η Ελλάδα μετέχει στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Βερολίνου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση του κλάδου παγκοσμίως. Κλείνονται συμφωνίες εκατομμυρίων ευρώ, όπως τονίζει εκπρόσωπος της διοργάνωσης.
Πέρυσι ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Φέτος αγκαινιάζουμε τα ταχύρυθμα ραντεβού μεταξύ πολιτών και αγοραστών και ελπίζουμε να αυξήσουμε αυτόν τον αριθμό σημαντικά. Ελπίζουμε ότι έτσι θα ενισχύσουμε τις δουλειές των εκθετών μας. Ο ανταγωνισμός στον τουριστικό κλάδο είναι σκληρός. Πάνω από 10.000 εκθέτες από 186 χώρες μετέχουν στην έκθεση. Από τη Μαλαισία, ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού δηλώνει: ο τουρισμός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή συναλλάγματος για τη Μαλαισία. Πέρυσι, 27,4 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν τη Μαλαισία. Στο τουριστικό χάρτη προσπαθούν να μπουν χώρες που μέχρι τώρα δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστές, όπως το Πράσινο Ακροτήρι. Καταφέραμε να υπογράψουμε ένα σημαντικό συμβόλαιο που θα φέρει το Χίλτον στο Πράσινο Ακροτήριο. Έτσι, στο μέλλον θα μιλάμε για την περίοδο πριν και μετά το Χίλτον. Εταιρείες αυτού του μεγέθους πάντα προσελκύουν και άλλους. Σε ενίσχυση της τουριστικής κίνησης, όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και τους χειμερινούς, στοχεύει η Κύπρος, που δίνει τη δική της μάχη στο Βερολίνο. Στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Βερολίνου κλείνουν σημαντικές συμφωνίες. Οι εκθέτες προσπαθούν να προσελκύσουν τους μεγαλύτερους πελάτες στις πρώτες ημέρες, ενώ η έκθεση ανοίγει τις πύλες της στο κοινό το Σαββατοκύριακο, δίνοντας την ευκαιρία να ανακαλύψουν χώρες από όλο τον κόσμο. Πάμε τώρα στο χώρο της υγείας και στο πρώτο ιατρείο σπονδυλικής στήλης που λειτουργεί στην Καλαμάτα στη Διάπλαση. Σημαντικές υπηρεσίες υγείας είναι στη διάθεση των πολιτών. Ένα ιατρείο σπονδυλικής στήλης αποτελεί σημαντική δομή ενός σύγχρονου κέντρου αποκατάστασης. Στο ιατρείο σπονδυλικής στήλης του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Διάπλαση εξετάζονται όλες οι παθήσεις σπονδυλικής στήλης των ενηλίκων και γίνεται διάγνωση και σχεδιασμός θεραπείας με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων θεραπευτικών τεχνικών που διαθέτει το κέντρο. Στο πρώτο και μοναδικό στην Πελοπόννησο ιατρείο σπονδυλικής στήλης στη Διάπλαση, επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο Δόκτωρ Οδυσσέας Παξινός, ορθοπαιδικός χειρουργός και χειρουργός σπονδυλικής στήλης. Η Διάπλαση είναι ένα πολύ σύγχρονο κέντρο αποκατάστασης και με τις δυνατότητες οποίες έχει, ήδη έχει αναλάβει πολύ βαριά περιστατικά. Μία μεγάλη κατηγορία αυτών των βαραίων περιστατικών είναι και τα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης. Είτε λέγονται κατάγματα σπονδυλικής στήλης, είτε λέγονται άλλες παθήσεις εκφυλιστικές. Ακριβώς λοιπόν για να ενισχυθεί το έργο αυτό θα αρχίσουμε μια συνεργασία. Εγώ είμαι χειρουργός σπονδυλικής στήλης και θα προσφέρουμε τόσο στους ασθενείς που είναι νοσηλευόμενοι όσο και κόσμο εξωτερικό της περιοχής ο οποίος θα ήθελε να πάρει μια δεύτερη γνώμη για ένα πρόβλημα σπονδυλικής στήλης. Το εύρος των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης που εξετάζονται στο ιατρείο είναι πολύ μεγάλο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για τις εκφυλιστικές παθήσεις και το τραύμα της σπονδυλικής στήλης με στόχο να επιταχύνει το πρόγραμμα αποκατάσταση των νοσηλευόμενων ασθενών. Τουλάχιστον στο πεδίο της κλινικής εξέτασης και της διάγνωσης θα προσφέρουμε στον τοπικό πληθυσμό ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει όσον αφορά τις παθήσεις σπονδυλικής στήλης. Στην αθλητική σας τώρα ενημέρωση, τη χαρά της νίκης γεύτηκε μετά από αρκετές αγωνιστικές η ομάδα της Καλαμάτας. Η Μαύρη Θύελλα επικράτησε εντός έδρας Βάρδας με 2-1. Στο εθνικό στάδιο της παραλίας, η ομάδα της Καλαμάτας επιβλήθηκε με 2-1 της ομάδας του ΠΑΟ Βάρδας για την 21η αγωνιστική της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κώστας Ηλιόπουλος που σημείωσε τα δύο τέρματα για τους μελανολεύκους πριν βγήκαν το πρώτο ημίχρονο. Τσάτσος για τον Ηλιόπουλο, θα κρατήσει αυτός, θα κάνει και το σουτ, καλό είναι και το γκολ. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Κώστα τον Ηλιόπουλο, ο οποίος βρήκε λίγο χώρο, εκτέλεσε από αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή της Βάρδας, έπιασε λοιπόν ένα ευθύβολο δεξί σουτ, η μπάλα κατέληξε στο δεξί, στη δεξιά γωνιά του καπετανάκη.
Το 1-2 προσπαθούν να παίξουν παίξει Καλαμάτα. Σαλαπάτα μέσα στην περιοχή. Σαλαπάτα θα κάνει το σουτ. Δεύτερο, με δεύτερη προσπάθεια έρχεται ο Ηλιόπουλος για να κάνει το 2-0. Μετά τα δύο σουτ που επιχείρησε ο Τέλης Σαλαπάτας, στο πρώτο απέξω ο Καπετανάκης, στο δεύτερο βγήκε ουσιαστικά πάσα για τον Ηλιόπουλο. Μετά το 2-0, η ομάδα της Καλαμάτας θα μπορούσε σε πάρα πολλές περιπτώσεις να πετύχει πολλά τέρματα, όμως δεν τα κατάφερε. Με τις πολλές χαμένες ευκαιρίες που είχε ο Κώστας ο Ηλιόπουλος για να κάνει ο ίδιος το hat-trick αλλά και να σημειώσει ακόμα περισσότερα τέρματα για την Μαύρη Θύλα, όπως βέβαια και αρκετές ευκαιρίες κι άλλων μελανολεύκων παικτών. Φάτσος ωραία θα βρει τον Ηλιόπουλο, δεν υπάρχει offside, Ηλιόπουλος μέσα στην περιοχή, απέναντι στον Καπετανάκη, Ηλιόπουλος θα πλασάρει και η μπάλα θα φύγει έξω. Νηφορόπουλος με χώρο, Νηφορόπουλος για τον Τζάτσο και πάλι για τον Νηφορόπουλο, αυτός θα μπει κατά μέτωπον, θα γίνει το μαργάρι, θα κρατήσει Τζάτσος, θα λήξει την μπάλα για τον Ηλιόπουλο, Ηλιόπουλος απέναντι στον Καπετανάκη, θα κάνει το σουτ και η μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Θα προσποιηθεί ο Τζάτσος, θα ξεφύγει από το προσωπικό του αντίπαλο, θα βγάλει και τη σέντρα για τον Ηλιόπουλο, Ηλιόπουλος θα κάνει το πλασέ, μεγάλη ευκαιρία για το 3-0 για την Καλαμάτα, ο Ηλιόπουλος. Και χάνει και τρίτη μεγάλη ευκαιρία ο ίδιος για να πετύχει hat-trick στο σημερινό παιχνίδι. Τα όρια της περιοχής θα βγάλει την σέντρα εκεί που είναι ο Ηλιόπουλος. Θα κάνει και το σουτ και μεγάλη επέμβαση από τον Καπετανάκη. Θα παραχωρήσει το corner. Μαρτίνος θα μπει μέσα στην περιοχή. Μαρτίνος θα κάνει και το πλασέ. Κεφαλιά. Εκεί θα ανακόψει τον τερματοφύλακα. Συνεχίζει η φάση. Δημητριάδη στο σουτ. Νέα απόκρουση από τον Καπετανάκη. Το με τη μία για τον Ηλιόπουλο. Ηλιόπουλος έχει χώρο, θα κάνει και το σουτ. Ιδάμε τώρα θα έρθει να πάρει την επαναφορά. Δεν προλαβαίνει εκεί ο Τσιφλίδης. Και αφού χάθηκαν λοιπόν τόσες πολλές και μεγάλες ευκαιρίες, προς το τέλος του παιχνιδιού ήρθε η μείωση με τον αρχηγό του Πάο Βάρδας. Δεν ξέρω τι σημαίνει μείωση. Βγαίνει η παλιά, περνάει από όλους και η μπάλα στο δοκάρι, εξεπαφής και τον γκολ, η μείωση του σκόρου με τον Βραχνή. Μετά την ασθενή απομάκρυνση εκεί της μπάλας, βρήκε στο δοκάρι της εστίας του Πάπου. Στη συνέχεια ήρθε από κοντά ο κεντρικός αμυντικός και αρχηγός του Πάο Βάρδας για να τη στείλει στα δίχτυα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Ακολουθεί η εκπομπή Όλα στη Φόρα με τον Σωτήρη Γεωργούτζο. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.